Στη συνέχεια της εκπομπής καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Κακουλάκη, είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Νεανικού Διαβήτη. Καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλή σας μέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Εσείς πάτε σε μία σειρά από δράσεις 14 του μήνα? 13 και 14, ναι, ναι. Πότε? Ναι, ναι, 13 έχουμε στην πλατεία Ελευθερίας, διοργανώνουμε μία, ναι, μία δράση, ναι, ναι. Εκεί θα έχουμε μουσική και θα μπορούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας για τον Νεανικό Διαβήτη και προσκαλούμε όσοι μας ακούν να περάσουν, να γνωριστούμε για από κοντά, να μεγαλώσουμε το σύλλογο κι άλλο, γιατί όπως είπαμε είναι Παγκρίτιος, οπότε θα θέλαμε να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε και νέα μέλη και να τα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή, ναι, η βοήθεια στους νέους ανθρώπους, διότι 13 ναι μεν του μήνα εσείς προχωράτε σε αυτή τη δραστηριότητα στην Πλατεία Ελευθερίας, 14 του Νοέμβρη είναι η Παγκόσμια ημέρα Νεανικού Διαβήτη. Ακριβώς. Έχουμε συνεννοηθεί με την περιφέρεια του Δήμου, θα φωταγωγήσουμε εδώ στο Ηράκλειο με μπλε χρώμα την Κρίνη Μοροζίνη, τη Λότζια και το κτίριο της περιφέρειας. Απ' την άλλη στα Χανιά το Φάρο και το θέατρο Μης Θεοδωράκης και στον Άγιο Νικόλαο το κτίριο του Τελωνίου. Mm-hmm. Αυτά για τη Δευτέρα, ναι? Για τη Δευτέρα που είναι η Παγκόσμια ημέρα, ναι. Ωραία. Φωταγώγηση κτιρίων σε Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθη. Mm-hmm. Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει, κύριε Κακουλάκη, με τον Νεανικό Διαβήτη? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Νεανικός Διαβήτης είναι, όσοι δεν γνωρίζουν, είναι κάποιοι οργανισμοί που δεν παράγουν το πάνκρεας δεν παράγει την κατάλληλη ινσουλίνη και έτσι χρειάζεται βοήθεια και ψυχολογική βασικά πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του συλλόγου μας. Από ποιες ηλικίες παρουσιάζεται? Δεν έχει. Πιο παλιά ήταν σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα όμως είναι και από μηνών. Mm-hmm. Από μηνών παιδιά. Βοηθάμε όσο μπορούμε. Το πάνε είναι, όπως σας είπα, πρώτα να μάθουν να γνωρίζουν τα μέλη πώς να διαχειρίζονται το Νεανικό Διαβήτη και οι γονείς προπάντων και η ψυχολογική υποστήριξη, γιατί έρχεται το πρώτο σοκ ειδικά για τους γονείς όταν, ναι, το μαθαίνουν. Όταν λέτε ότι εμφανίζεται ακόμα και σε βρέφη, uh-huh, πραγματικά το σοκ είναι ισχυρό και για την οικογένεια και είναι εκείνοι οι οποίοι καλούνται να το διαχειριστούν έτσι όπως πρέπει ιατρικά να το διαχειριστούν. Βεβαίως. Αυτό είναι το κύριε Κακουλάκη, αυτή την ώρα οι δομές που υπάρχουν, η πολιτεία μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη στήριξη που χρειάζεται ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε οικογένεια? Προς το παρόν, ναι, μας καλύπτουν ό,τι χρειαζόμαστε, μας βοηθάνε. Με ποιο τρόπο σας βοηθάνε? Και το λέω έτσι και σας ρωτάω πάρα πολύ απλά πράγματα για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν ποια είναι αυτή η βοήθεια, δεν έχουν μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία και ποτέ κανένας να μην μπει σαφέστατα και δεν γνωρίζουν πράγματα. Μάλιστα. Σίγουρα, τώρα έχω και λίγο άγχος, έτσι. Μην έχετε άγχος, κανένα άγχος, δεν υπάρχει λόγος. Υπάρχει υποστήριξη από την πολιτεία, οτιδήποτε χρειαζόμαστε, προσπαθούμε κι εμείς. Όσο μπορούμε ως σύλλογος, αν υπάρχουν ανάγκες στα νοσοκομεία π.χ. της Κρήτης που είμαστε Παγκρίτιος σύλλογος, βοηθάμε ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση και επικοινωνία, mm-hmm, με τους
με τα παιδιά. Mm-hmm. Να ρωτήσω το εξής, είναι μεγάλος ο αριθμός αυτή την ώρα των νέων σε παγκρίτιο επίπεδο, ή μπορεί να υπάρχουν στοιχεία πανελλαδικά τα οποία πάσχουν από νεανικό διαβήτη? Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Εμείς φανταστείτε, ιδρύσε ο Σύλλογος το 2004, είναι περίπου 300 μέλη, αλλά δεν είναι τόσα, είναι τα μέλη μας τόσα, είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχει και το ταμπού βέβαια και όπως ξέρετε δεν... Ταμπού στην όσο, τι εννοείτε, πώς ταμπού? Είναι ορισμένοι ακόμα που δεν το δέχονται ή ντρέπονται ή οι γονείς να μιλήσουν ότι έχουν αυτό το πρόβλημα τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν δεν είναι, δηλαδή 300 μέλη, ναι μεν έχει τώρα ο σύλλογός μας, αλλά είναι πολύ περισσότερα, ναι, αλλά... Ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν, δεν γνωρίζω γιατί. Τώρα το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι χρειάζονται στήριξη οι άνθρωποι αυτοί, κυρίως ψυχολογικοί. Αυτό και βεβαίως. Σταματάτε όταν λέτε ότι ξέρετε υπάρχει ακόμα ένα ταμπού. Δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι αλήθεια, αλλά παραμένω σε όχι αυτό τόσο, το οποίο δεν καταλαβαίνω μεγάλο εγώ. Βαθμό, παλιά ναι. Πιο πολύ, όχι τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα αυτό το ταμπού. Και μάλιστα. Θέλουμε εμείς και ως σύλλογο να το κάνουμε, γι' αυτό διοργανώνουμε δηλαδή και την Κυριακή αυτές τις την δράσεις, την εκδήλωση, έτσι. Ναι, να δουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι είμαστε πολλοί και θα τα ξεπεράσουμε όλα, δεν είναι... Mm-hmm. Παθολογικοί αλλά και εξωγενείς παράγοντες που αυτή την ώρα μας φέρνουν μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Είναι κληρονομικότητα όλο αυτό ή έχει να κάνει στη συνέχεια και με τον τρόπο που ο καθένας από εμάς επιλέγει να ζήσει? Είναι πολλά. Λένε κάποιοι ότι ίσως είναι κληρονομικό. Τελευταία λένε ότι είναι αυτοάνοσο του οργανισμού. Ναι. Αυτό τώρα 100% δεν γνωρίζουν. Δηλαδή εμένα φανταστείτε, έχω και τα δύο μου παιδιά με διαβήτη και δεν έχουν κανένα κληρονομικό ούτε από μένα ούτε από τη σύζυγό μου. Μάλιστα. Και τα δύο παιδιά. Το ζητούμενο είναι να βοηθηθεί η κάθε οικογένεια που το παιδί της αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως. Χωρίς να υπάρχει ντροπή, μυστικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Μία πάθηση είναι, μία νόσος είναι. Εκεί πρέπει να κλείσει εκεί το θέμα. Για να είναι καλύτερη η καθημερινότητα των νοσούντων. Να ρωτήσω το εξής. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα, αφού το αναφέρατε εσείς κύριε Κακουλάκη, πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα των δικών σας των παιδιών, ή πόσο εύκολη μπορεί να είναι, ή πόσο εύκολη τους την κάνετε αυτή την καθημερινότητα? Προπάντων προσπαθείς να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση τα παιδιά, το παν. Είναι από τους γονείς και βοηθάνε σε αυτό πάρα πολύ, να μην υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα. Η ψυχολογία τους είναι το παν. Ναι. Τι άλλο τώρα. Η καθημερινότητά τους. Η καθημερινότητα, ναι. Των παιδιών. Ποια είναι. Κοιτάξτε. Θα σηκωθούν το πρωί, θα φάνε το πρωινό τους κανονικά. Απλά χρειάζεται να κάνουν την ανάλογη δοσολογία ινσουλίνης ανάλογα με το πόσο έχουν. Κάνουν τα πάντα. Μπορούν να φάνε τα πάντα. Αλλά λίγο με μέτρο. Δεν υπάρχει. Το βράδυ έτσι λίγο είναι λίγο το που σηκωνόμαστε έτσι αλλιώς 2-3 φορές το βράδυ ανάλογα. Mm-hmm. Έχουμε την έννοια μας να μην έχουν έτσι λίγο χαμηλό πιο πολύ. Ναι. Αλλά εντάξει, μιλάμε εμείς, έχουμε και νοσηλευτές στα σχολεία, νοσηλευτές mm-hmm. για το διαβήτη. Mm-hmm. Οπότε βοηθάνε. Είμαστε επικοινωνία και το πρωί με τους νοσηλευτές. Είναι καλυμμένες οι θέσεις? Διότι αν λείπουν νοσηλευτές είναι θέμα. Ναι, οι πιο πολλές είναι καλυμμένες. Υπάρχουν κάποια κενά. Προσπαθούμε ο σύλλογος να βάλουμε περισσότερους όσο γίνεται νοσηλευτές. Ναι, τα έχουμε ακούσει.
είστε. Γι' αυτό και σας ρώτησα το τελευταίο διάστημα. Και έχουν αναδειχθεί τέτοιου είδους θέματα. Γι' αυτό το λόγο σας ρώτησα, αλλά προσπαθείτε κι εσείς από τη δική σας την πλευρά. Λοιπόν, δράσεις, ενημέρωση, γνωριμία, υποστήριξη. Υποστήριξη ψυχολογική είναι το βασικό. Έτσι. Όλα αυτά την Κυριακή 13 του μήνα στην πλατεία Ελευθερίας σε κάποιο κιόσκι. Έτσι, 12 το μεσημέρι. 12 με 8. Με 8 το βράδυ. Με 8. Ωραία. Και θα έχουμε στο ενδιάμεσο 1-2 ώρες θα έχουμε και κριτική μουσική. Ωραία. Όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρει ο κάθε γονιός που αντιμετωπίζει το παιδί του τέτοιο πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Χαίρομαι που γίνονται τέτοιες δράσεις ενημερωτικές, στήριξης κλπ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε, κύριε Κακουλάκη. Και αυτό για άλλη μια φορά μέσα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας νεανικού διαβήτη στις 14 του μήνα. Να είσαστε γερός, να είσαστε όλοι σας δυνατοί. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.